Φίλοι και φίλες, για άλλη μια φορά, για άλλη μια Παρασκευή κοντά σας εδώ με πολύ θέαμα στο ποδόσφαιρο. Εσείς που αγαπάτε φυσικά το αθλητικό θέαμα, σας προσφέρει το Philadelphia News μέσα από το αγαπημένο σας κανάλι. Ξεκινώντας πάντα με την αλφαίρεση τεχνική κατηγορία, να πούμε λίγο τα αποτελέσματα και μετά να πούμε τι θα γίνει στην βαθμολογία, στα play-offs, στα μπαράζ. Να πούμε τα αποτελέσματα: Μαλακοπή Πηλέας Αστέρας Ρεδεστού 1-1, Ομόνια Σύνδου Ιάσον Αυγής 2-2, Ολυμπιακός Χημίνου Μακεδονικός 0-0, Δόξα Πενταλόφου Καρδία 1-1, Γάμα Σίγμα Ηλιούπολης Αχιλλέας Τριαδές 0-1, Παονέ Παύλος Μελάς 1-3, Οδυσσέας Κορδελιού Θερμαϊκός Θέρμης 0-0, Απέλα Γκαδά, ο πρωτοπόρος Απέλα Γκαδά απέναντι στην Ένωση Σικιών 4-0 το αποτέλεσμα, Πολυδέντρη Διογέννης Μολόφου 3-1. Να πούμε εδώ τώρα γίνεται μάχη στην βαθμολογία. Φυσικά έχουμε πολλά μπαράζ στον όμιλο στην Α1 αίρεση τεχνική κατηγορία. Η Απέλα Γκαδά αποχαιρετά την Α1 αίρεση τεχνική κατηγορία, πάει προς την Γάμα Εθνική. Η Απέλ με 80 βαθμούς, όπως είπαμε, αποχαιρετά την Α1 και περιμένει από τους άλλους νομούς, από την Α1, από την Δράμα, Σέρες, Καβάλα και Σερών, τον πρώτο στην Α1 και θα παίξει μπαράζ με αυτές τις ομάδες του πρώτου, όπως είπαμε, ομίλου, πάντα από την Α1 στη τεχνική κατηγορία. Όλα δείχνουν εκεί η Απέλα Γκαδά αν καταφέρει και περάσει στη Γάμα Εθνική κατηγορία. Όλα αυτά όμως θα γίνουν μπαράζ, όπως είπαμε, πάντα ο πρώτος από την Α1 στην εθνική κατηγορία. Έχουμε ένα μπαράζ όμως που θα γίνει στην φάση του play-off, Μακεδονικός Θερμαϊκός Θέρμης, ο τρίτος με τον τέταρτο θα αντιμετωπίσουν, θα παίξουν μαζί στην πλάστη, στην φάση του play-off, όπως είπαμε, ο Μακεδονικός με τον Θερμαϊκό Θέρμη θα αντιμετωπίζει τον δεύτερο στη βαθμολογία, Κεραυνό Αγγελοχωρίου. Το Αγγελοχώρι περιμένει, όπως είπαμε, τον τρίτο και τον τέταρτο. Ενώ αποχαιρετά η Ένωση Σικιών και ο Διογέννης Μονολόφου την Α αίρεση τεχνική κατηγορία και πέφτουν στην Α αίρεση τεχνική κατηγορία. Ενώ γίνεται μάχη εκεί στην Α1 για την παραμονή, θα παίξουν στα μπαράζ το Πολυδέντρη Αστέρας Ρεδεστού, Γάμα Σίγμα Ηλιούπολης και Ομόνια Σύνδου. Εδώ θα γίνει γερή μάχη για την παραμονή στην Α1 αίρεση τεχνική κατηγορία. Να πούμε λίγο την βαθμολογία. Η Απέλα Γκαδά πρωτοπόρος, όπως είπαμε, κατάκτησε το πρωτάθλημα με 80 βαθμούς. Ο Κεραυνός Αγγελοχωρίου ακολουθεί με 78. Μακεδονικός Θέρμης, με 69. Θερμαϊκός Θέρμης με 66, Παύλος Μελάς με 66, Ολυμπιακός Χημίνου με 61, Καρδία με 57, Μαλακοπή Πηλέας με 54, Δόξα Πενταλόφου με 54, Αχιλλέας Τριανδρίας με 53, Ιάσον Αυγής με 50, Παονέ με 49, Οδυσσέας Κορδελιού με 47, Ομόνια Σύνδου με 45, Γάμα Σίγμα Ηλιούπολης με 36, Αστέρας Ρεδεστού με 34, Πολυδέντρη και με 14 βαθμούς, Ένωση Σικιών με 13. Να πούμε ότι πέφτει εδώ ο Διογέννης Μονολόφου στην Α αίρεση τεχνική κατηγορία. Πέφτει ένας από την Α1 στην Α, όπως είπαμε, αίρεση τεχνική. Ο Διογέννης Μονολόφου αποχαιρετά την Α1. Αυτά και με την Α1 αίρεση τεχνική κατηγορία. Πάμε όπως πάντα με την Α αίρεση τεχνική στον τέταρτο όμιλο. Η Θύελλα Περιστερώνας μετά την νίκη της απέναντι στην ΠΑΟ Δορκάδας με 4-3 κατακτά το πρωτάθλημα στην Α1 αίρεση τεχνική κατηγορία και πάει στην Α1, περνάει στην Α1. Εδώ όμως θα γίνουν μπαράζ, θα παίξουν ο Μακεδονικός Θλητής, η Δόξα Περιβολακή, ο Μακεδονικός Ασκού και η Δορκάδα και ο Εθνικός Λαγινών και ο Κεραυνός Κολχικού. Εδώ θα γίνουν μονομαχία τώρα ποιος θα πάρει την δεύτερη θέση στην Α αίρεση τεχνική κατηγορία.
Να πούμε και τα αποτελέσματα τώρα, τι έγινε στα γήπεδα. Εθνικός Λαγινών Κεραυνός Κολχικού 0-4 το αποτέλεσμα. Γερό σχόλιο για το Κολχικό απέναντι στον Εθνικό Λαγινών. ΠΑΟΚ Ξυλούπολη Μακεδονικός Λιλτής 3-1. Μακεδονικός Ασχού Δόξα Περιβολακίο 3-1 και αυτό το αποτέλεσμα. Ο πρωτοπόρος η Θύελλα Περιστερώνας απέναντι στην ΠΑΟ Δορκάδας 4-3 έληξε το παιχνίδι. Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου Εθνικός Σοχού 2-3. Να πούμε ότι ο Εθνικός Σοχού μετά από τη νίκη αυτή παίζει στα μπαράζ στην δεύτερη φάση με την ΠΑΕ Ξυλούπολη και φυσικά στην δεύτερη φάση αντιμετωπίζει ο Κεραυνός Κολχικού και τον Μακεδονικό Αγίου Βασιλείου. Να πούμε στην πρώτη φάση θα γίνουν τα εξής παιχνίδια στα play-off πάντα. Μακεδονικός Λιτής Δόξα Περιβολακίο. Ο Μακεδονικός Ασκού αντιμετωπίζει τον ΠΑΟ Δορκάδας. Τα παιχνίδια αυτά Δόξα Περιβολακίου, συγγνώμη, Μακεδονικός Λιτής, θα γίνει το παιχνίδι στη Λιτή στις 5 η ώρα το παιχνίδι αυτό, ενώ στο γήπεδο του Ασκού στις 12 αυτό το παιχνίδι. Να πούμε ότι αποχαιρετά ο Άρης Καβαλαρίου, πέφτει ένας από την Α ερασιτεχνική κατηγορία και πάει στην Β ερασιτεχνική κατηγορία. Να πούμε και τα αποτελέσματα. Θύελλα Περιστερώνας με 50 βαθμούς, Μακεδονικός Λιτής με 36, Δόξα Περιβολακίου με 32 βαθμούς, Μακεδονικός Ασκούς και ΠΑΟ Δορκάδας. Εδώ όπως είπαμε θα παίξει μπαράζ ο Μακεδονικός Ασκού με την ΠΑΟ Δορκάδας που βρίσκεται με 31 βαθμούς, Εθνικός Λαγινών με 30, Κεραυνός Κολχικού με 26, Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου με 24, ΠΑΟ Ξυλούπολης με 21, Εθνικός Σοχού με 19, ο Άρης Καβαλαρίου τελευταίος με 11 βαθμούς που αποχαιρετά την Α ερασιτεχνική και τον τέταρτο όμιλο. Πάμε στην Β ερασιτεχνική κατηγορία τώρα. Εδώ ο Αστέρας Αναλήψιος πρώτος, τον έχει φτάσει το Στίβος απέναντι το Στίβος που πέρασε νικηφόρος, απέρασε τον πρωτοπόρο Αστέρα Αναλήψιος με 1-0, κέρδισε τον Αστέρα Αναλήψιος μέσα στο γήπεδό του το Στίβος και έτσι τον έχει φτάσει στην βαθμολογία. Να πούμε λίγο τα αποτελέσματα. Φλόγα Λαγκαδικίων Άγιος Γεώργιος 0-3 το αποτέλεσμα. Αετός Άνω Σταυρού Άρης Ξυλοποτάμου. Ο Άρης δεν τα κατάφερε μέσα στον Αετό Σταυρού. Έφερε 2-2. Βρασίδας Βραθνών Αρέθουσα 1-2 το αποτέλεσμα. Αστέρας Αναλήψιος το ντέρμπι, όπως είμαι πρώτος με τον στην βαθμολογία, με το Μαστίβος το παιχνίδι 1-0. ΠΑΟΚ Ανιξιάς Κορώνια 0-0 το αποτέλεσμα. Δάφνη Ευαγγελισμός Τρίτων Βόλβης 1-2. Αστραπίνη Κομιδινού Μέγας Αλέξας Νέας Απολωνίας 0-2 το αποτέλεσμα. Όπως είπαμε εδώ γίνεται μάχη στην κορυφή. Αστέρας Αναλήψιος με 48, όπως και το Στίβος. Ο Άρης Ξυλοποτάμου βρίσκεται στην τρίτη θέση με 47, ακολουθεί ο Άγιος Γεώργιος με 46, η Κορώνια με 43, ΠΑΟΚ Σταυρού με 35, Αετός Άνω Σταυρού με 34, Αστραπίνη Νικομιδινός με 30, Βραστίδας Βραστινών με 27, ΠΑΟΚ Ανιχίας με 22, Φλόγα Λαγκαδικίων με 22, Αρέθουσα με 20, Δάφνη Ευαγγελισμός με 16, Μέγας Αλέξανδρου Νέας Απολωνίας με 15, ο Τρίτων Βόλβης με μείον 2 βαθμούς. Έχουμε παιχνίδια όμως σε αυτόν τον όμιλο. Δεν τελειώνει εδώ η Β' ερασιτεχνική κατηγορία. Έχουμε τα εξής παιχνίδια. 24η αγωνιστική του πρωταθλήματος θα γίνουν τα εξής παιχνίδια. Αετός Άνω Σταυρού Φλόγα Λαγκαδικίων, Άγιος Γεώργιος Βρασίνα Βρασνών, ένα τοπικό ντέρμπι στο Σλιμονικό Κόλπο. Εδώ όλα για όλα. Ο Άγιος Γεώργιος απέναντι στον Βρασίνα
βρασνών. Ο Άρης Ξυροποτάμου αντιμετωπίζει, ο τρίτος Άρης Ξυροποτάμου αντιμετωπίζει τον πρώτο στη βαθμολογία, Αστέρα Αναλήψεως. Και εδώ θα γίνει μάχη τώρα, ποιος θα κερδίσει το παιχνίδι. Ο τρίτος με τον πρώτο, όλα αυτά στο γήπεδο του Άρη Ξυροποτάμου. Εκεί φυσικά να πούμε ότι θα βρίσκεται και το Philadelphia News για να σας δείξει τι θα γίνει στο γήπεδο του Άρη Ξυροποτάμου. Αρέθουσα θα αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ Ανιξιάς, το τοπικό ντέρμπι στον προηδήμο Αρέθουσας. Μαστίβος ο δεύτερος. Μαστίβος θα αντιμετωπίσει την Δάφνη Ευαγγελισμού. Η ΑΕ Κορώνια την Αστραπίδη Νικομεδινού. Μέγας Αλέξανδρος Νέας Απολωνίας στον ΠΑΟΚ Σταυρού. Αυτά και με την Β' ερασιτεχνική κατηγορία και τον 5ο όμιλο. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μία ακόμα εκπομπή από το Philadelphia News κάθε Παρασκευή στις 10 ακριβώς μέσα από το αγαπημένο σας κανάλι. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που μείνατε κοντά μας, από όλους τους τεχνικούς, από μένα και από όλους τους αυτούς που βοήθησαν να βγουν αυτή εδώ την εκπομπή. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.